Σε μια εκβαθέων συνέντευξή του, το Σίγμα Life και το Σίγμα, ο πρόεδρο του Νοτάτου Δικαστηρίου, Μύρο Νικολάτο, στέλνει σαφέστατο μήνυμα στου πολίτε ότι δεν πρέπει να ανησυχούν, καθιστώντα παράλληλα σαφέ ότι η δικαιοσύνη στην Κύπρο είναι και ανεξάρτητη και έντιμη. Σε ερώτηση, αν οι συνεχεί αναφορέ του πρόεδρου Αναστασιάδη στο Ανώτατο δείχνουν ότι το πολιτικό μα σύστημα έφτασε στα όρια του και χρειάζεται η επέμβαση τη δικαστική εξουσία, ανέφερε. Ο πρόεδρο έχει δικαίωμα να ζητά με αναφορά του στο Ανώτατο Δικαστήριο γνωμάτευση αναφορικά με την συνταγματικότητα ενό νόμου πριν τον υπογράψει. Αυτό δεν φανερώνει ένταση στι σχέσει εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, αλλά ομαλή λειτουργία του συντάγματο. Επίση, το Ανώτατο Δικαστήριο, σε περίπτωση σύγκρουση εξουσιών, είναι αρμόδιο να κρίνει αν η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία ενεργούν εντό των πλαισίων των αρμοδιοτήτων τους. Αποφάσεις του. Σχετικά με αποφάσει του Νοτάτου, οι οποίε βρέθηκαν στο στόχαστρο κυρίω των κομμάτων, με άλλε να δικαιώνουν και άλλε όχι του προσφεύγοντε, αν πιστεύει ότι υπάρχει επιβαλόμενο σεβασμό ή ο καθένα τι ερμηνεύει κατά το δοκούν, ο πρόεδρο νοτά του Νοτάτου ξεκαθάρισε. Η καλόπιστη κριτική είναι αποδεκτή και καλοδεχούμενη. Προβλήματα δημιουργούνται όταν η κριτική δεν είναι καλόπιστη και όταν δεν βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Σε τέτοιε περιπτώσει υποσκάπτει το κύρο τη δικαιοσύνη και επηρεάζεται δυσμενώ η εμπιστοσύνη του κοινού στο σύστημα απονομή τη δικαιοσύνη. Σεβαστό είναι και το δικαίωμα να διαφωνεί κάποιο με απόφαση του ΟΝΟΤΑ του ή οποιοδήποτε άλλου δικαστηρίου, αλλά αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να την παρακούει ή να μην συμμορφώνεται με αυτήν. Σε άλλη ερώτηση, πόσο προβληματίζει το ανώτατο δικαστήριο η εικόνα τη και με του πολίτε τη να βλέπουν τον πρόεδρο τη Δημοκρατία να βρίσκεται σε διαρκή αντιπαράθεση με θεσμού και το Γενικό Εισαγγελέα στα δικαστήρια με το βοηθό του, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αίσθημα αναξιοπιστία και ανασφάλεια δικαίου, τόνισε. Διαφωνίε ή και αντιπαραθέσει μεταξύ θεσμών, εάν βρίσκονται στα πλαίσια τη ομαλή λειτουργία του πολιτεύματο, δεν θα πρέπει να πλήττουν το κύρο και την αξιοπιστία των εμπλεκόμενων θεσμών ή να δημιουργούν αισθήματα ανασφάλεια στου πολίτε. Εφόσον οι οποιασδήποτε συγκρούσει επιλύονται με τον τρόπο που προνοούν το Σύνταγμα και οι νόμοι, οι πολίτε δεν θα πρέπει να ανησυχούν. Σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνη σε πολιτικέ και ποινικέ υποθέσει, ο πρόεδρο των ΟΤΑΤΟ εξέφρασε την ευχή ότι ο Υπουργό Οικονομικών θα τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε. Οι καθυστερήσει οφείλονται σε πολλού παράγοντε, όπω η μη επαρκή στελέχωση των δικαστηρίων σε δικαστέ και προσωπικό, ο μη εξυγχρονισμό των θεσμών πολιτική δικονομία και η μη εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων μηχανογράφηση στα δικαστήρια. Το ανώτατο ετοιμάζει έκθεση με τι συνολικέ ανάγκε σε δικαστέ, προσωπικό, σε νέα δικαστήρια όπω το εμπορικό δικαστήριο. Στι 20 Νοεμβρίου, ο Υπουργό Οικονομικών μα υποσχέθηκε ότι η δικαιοσύνη θα πάρει ό,τι χρειάζεται. Σε άλλη ερώτηση, αν νομίζει ότι το δικαστικό σύστημα έφτασε στα όρια του, ο Μύρο Νικολάτο καθησυχάζει του πολίτε, στέλνοντα ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Οι πολίτε θα πρέπει να γνωρίζουν και να είναι ήσυχοι ότι η δικαστική εξουσία στην Κύπρο είναι και ανεξάρτητη και έντιμη. Αυτό που αγωνίζεται να επιτύχει είναι η επιτάχυνση του ρυθμού απονομής τη δικαιοσύνη. Η ανεξαρτησία και η εντιμότητα των δικαστών όμω είναι τεράστια σημασία για την ποιότητα τη δικαιοσύνη και αυτέ οι ιδιότητε δεν είναι δυστυχώς δεδομένε για όλε τι χώρε τη Ευρώπη και πολύ λιγότερο του κόσμου. Αναφορικά με τι υπηρεσιακέ σχέσει τη δικαστική εξουσία με το Γενικό Εισαγγελέα και την νομική υπηρεσία τη Δημοκρατία, ο πρόεδρο του του Δικαστηρίου ήταν σαφή. Οι υπηρεσιακέ σχέσει τη δικαστική εξουσία με το Γενικό Εισαγγελέα και την νομική υπηρεσία είναι σχέσει αμεροληψία και αντικειμενικότητα. Ο Γενικό Αγγελέα και στι ποινικέ και τι αστικέ και τι διοικητικέ συνταγματικέ υποθέσει αντιμετωπίζεται από τα δικαστήρια όπω ο οποιοδήποτε άλλο διάδικο. Ο πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατέληξε επαναλαμβάνοντα ότι οι πολίτε δεν πρέπει να ανησυχούν και να γνωρίζουν ότι η δικαστική εξουσία στην Κύπρο είναι και ανεξάρτητη και έντιμη.